Καλησπέρα και από μένα. Ομολογώ ότι πριν μία μισή εβδομάδα που ήρθε η τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω και εγώ εδώ στο πάνελ, θεώρησα ότι ξέρω αρκετά για το ψηφιακό μέρισμα και για την ψηφιακή μετάβαση. Σήμερα πιστεύω ότι ήταν ένα... Μαθαίνω και εγώ πολύ περισσότερα, ή μάλλον κατάλαβα ότι ήξερα αρκετά λιγότερα πριν μία εβδομάδα. Σήμερα έμαθα αρκετά. Βέβαια, από τη σκοπιά των τηλεπικοινωνιών, διαβάζοντας ό,τι χρειάστηκε να διαβάσω όλο αυτό τον καιρό για να μπορέσω και εγώ να σχηματίσω μια άποψη και να πω και εγώ την άποψή μου εδώ, φάνηκαν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα άκουσα με τις άδειες, με τους πειρατικούς σταθμούς, πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτό που θέλουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να δώσω μια λίγο πιο αισιόδοξη νότα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πετύχω αυτό. Απλώς θα ήθελα να πω ότι λόγω της τεχνικής μου ιδιότητας έχω πάντα μια πίστη ότι οτιδήποτε ψηφιοποιείται, οτιδήποτε γυρίζει σε ψηφιακό, απλοποιείται η ζωή μας, μας διευκολύνει, δημιουργεί επιπλέον χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την οποιαδήποτε υπηρεσία και επίσης αποτελεί μια βαθιά μου πεποίθηση ότι η όποια ψηφιακή μετάβαση γίνεται προκαλεί μια ανάπτυξη γύρω της, μικρή ή μεγάλη. Στις πιο πρόσφατες εμπειρίες μου, εμπειρίες όχι δικές μου, μόνο όλων μας, είναι το Voice over IP, το οποίο ήταν ένα επιτυχημένο σενάριο για αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Το Voice over IP, πριν από πολλά χρόνια, όταν πρώτο ήρθε, θυμόμαστε ότι προκάλεσε μια τεράστια ανάπτυξη γύρω του. Θυμόμαστε εταιρείες κολοσσούς που δημιουργήθηκαν, έφτιαξαν εξοπλισμό, λογισμικά, υποστήριξη, training, δημιούργησε μια τόσο μεγάλη υποδομή που ήταν αξιοθαύμαστο. Τα καινούργια που δημιουργήθηκαν, δεν σταμάτησε, οι παραδοσιακοί βέβαια κατασκευαστές, οι οποίοι είχαν τον εξοπλισμό τους στον τηλεπικοινωνιακό και αυτοί συμμετείχαν βάζοντας μεγαλύτερη ανάπτυξη, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ανάπτυξη, φτιάχνοντας νέες θέσεις εργασίας, νέα πλάνα και νέα προϊόντα. Τα συνδυαστικά ωφέλη που έγιναν γρήγορα αντιληπτά τόσο για τους παρόχους ήταν η μείωση λογαριασμών, η μείωση του λειτουργικού κόστους και όσο και για τους τελικούς πελάτες, όσο και για τους ίδιους τους παρόχους. Αντίστοιχα με το IPTV είδαμε ένα παρόμοιο σκηνικό με τεχνολογίες, αντίστοιχες καταρτήσεις, εξειδικεύσεις, καθώς και μια νέα αγορά με την ένταξη τηλεπικοινωνιακών στούντιο και εταιριών διαχείρισης περιεχομένου. Τα λέω όλα αυτά για να τονίσω το γεγονός ότι η ψηφιακή σύγκληση αναζωπυρώνει τις αγορές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τις υπάρχουσες και για τις νέες εταιρείες του χώρου. Για να γυρίσουμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα, στην ψηφιακή μετάβαση και το ψηφιακό μέρισμα, είναι δεδομένο, χωρίς να λαμβάνω υπόψη με τα προβλήματα τα όποια ρυθμιστικά, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές από το Voice over IP και από το IPTV. Η δυναμική της τηλεόρασης και η ευρία αποδοχή της ανεβάζουν αρκετά τον τεχνολογικό πύχη και μπορούν να δημιουργήσουν μια εκρηκτική ανάπτυξη σε πάρα πολλούς τεχνολογικούς και μη τομείς της αγοράς. Ήδη οι υπάρχουσες υπηρεσίες από την ψηφιακή τηλεόραση είναι πολλές και το μέλλον προμηνύεται καταιγιστικό από ό,τι ακούσαμε και σε προηγούμενες παρουσιάσεις ως προς τις εξελίξεις και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη ψηφιακή μετάβαση έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τη δημιουργία αυτό το ψηφιακό μέρισμα, το οποίο για εμάς τους τηλεπικοινωνιακούς είναι το τυράκι. Πιο συγκεκριμένα θα απελευθερώσει σπάνιους πόρους που αποτελούν μια πολύ ελκυστική υποδομή για κάθε τηλεπικοινωνιακό πάροχο ως βάση για νέες επενδύσεις και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η σωστή κατανομή αυτού του ψηφιακού μερίσματος θα επεκτείνει το χώρο ανάπτυξης broadband υπηρεσιών προωθώντας δες σε περιοχές που άλλου τύπου υποδομές είναι οικονομικά ασύμφορες να υλοποιηθούν. Παράλληλα θα βοηθήσουν στη σταδιακή εξάλληψη του ψηφιακού χάσματος.
Νομίζω ότι μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε αυτόν τον καιρό, η ενεργοποίηση της διαδικασίας ψηφιακής μετάβασης και το ψηφιακό μέρισμα θα λειτουργήσουν καταλυτικά στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και θα δώσουν την όθηση που χρειάζεται για να παραμείνει ο κλάδος όσο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος με νέα δυναμική, καινοτόμες υπηρεσίες, νέες θέσεις εργασίας και πολύτιμη τεχνογνωσία για την επόμενη γενιά. Τελειώνω εδώ να το κάνω λίγο σύντομο. Απαιτείται να προχωρήσει άμεσα λοιπόν ο δημόσιος διάλογος με αποτελεσματικότητα και με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στη νέα ψηφιακή εποχή ή δυνατόν συντομότερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία του 2012. Ευχαριστώ πολύ.